Σας αγαπητοί αδελφοί, συνεχίζουμε και απόψε από την επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο ΙΒ ή 12, και θα συνεχίσουμε από το χωρίο που μείναμε το 2 στο τελευταίο μέρος. Αλλά πρωτού προχωρήσουμε να πούμε λίγα λόγια για τα προηγούμενα. Ο Απόστολος μας είπε και το εξετάσαμε εκτενώς την περασμένη φορά ότι είμαστε περικυκλωμένοι από τόσους μάρτυρες Αγίων, των οποίων μπορούμε να δούμε το παράδειγμα, τη βάση με την οποία νίκησαν στη ζωή τους και γενικά την πολιτεία τους ως πιστοί άνθρωποι. Και είχαμε καταλήξει στην ανάγκη να βλέπουμε στον Ιησού Χριστό που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας. Διαβάζουμε πάλι το 2 χωρίο από το 12 κεφάλαιο, αποβλέποντες εις τον Ιησού των αρχηγών και τελειωτή της πίστεως, όσεις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην Εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίστητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν σε αυτόν, δια να μην αποκάμνετε χαυνούμενοι κατά τα ψυχά σας. Δεν αντιστάθητε έτσι μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μη καταχρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι ό,τι να αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα Υιόν, τον οποίον παραδέχεται. Εάν υπομείνετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς, διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ. Μέχρι εκεί. Ας κάνουμε δύο λόγια ευχαριστίας, να ζητήσουμε τη χάρη και την οδηγία του Κυρίου πρωτού προχωρήσουμε. Πατέρα μας, ερχόμαστε μπροστά σου στο όνομα του Χριστού, να σε ευχαριστήσουμε για το έλεος σου, να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου, να σε ευχαριστήσουμε για το έλεος που έδειξες για μας στο Σταυρό. Πατέρα, ζητάμε απόψε με το Πνεύμα Σου να μας φωτίσεις, να δούμε τις αποκαλύψεις Σου, να τις πάρουμε προσωπικά για τη δική μας ζωή και μέσα σε αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους που περνάμε, να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε τη δική Σου κοινωνία και τη δική Σου αγάπη. Στήριξέ μας το θέλημά Σου, γιατί Πατέρα μας τα ζητάμε στο όνομα και διαχάρητη του Υιού Σου, του Σωτήρος μας. Αμήν. Στο δύο εδάφιο, αγαπητοί, αφού στο πρώτο μέρος ο Απόστολος είπε να αποβλέπουμε οι Ιησούν,
κάτι ακόμα σε εκείνον και από εκείνον να περιμένουμε κάθε απάντηση και έκβαση στη ζωή μας. Εκείνος που στηρίζεται σε εκείνον παίρνει από εκείνον πλούσια τις δικές του ευλογίες για τη ζωή του. Και ο Απόστολος μας δίνει να καταλάβουμε ότι εκείνος είναι το παν για μας και λέγει ότι αυτός, ο Χριστός, είναι ο αρχηγός μας και ο τελειωτής της πίστης μας. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτόν. Όλα κλείνονται μέσα σε αυτόν. Και αν βλέπουμε και εμπιστευόμεθα σε αυτόν, θα έχουμε την απάντηση της νίκης της δικής του. Και λέγει στην επιστολή του Ιωάννου, ποιος είναι εκείνος που νικάει? Είναι εκείνος που κοιτάει στον Χριστό, που ενίκησε τον κόσμο. Και συνεχίζει εδώ πέρα ότι αυτός ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας, στον οποίον μας καλεί ο Απόστολος να αποβλέπουμε και να βλέπουμε και να στηριζόμαστε, πρώτο υπέφερε σταυρό κατά φρονή σας την Εσχήνη. Υπέφερε σταυρό. Και ο Απόστολος περιγράφει με καθαρό τρόπο ότι αυτός ο σταυρό, γύρω στο σταυρό, εκείνη την ημέρα που υψώθηκε στο Γολγοθά, ένιωσε την περιφρόνηση, ένιωσε την κατακραυγή, ένιωσε την απομόνωση, ένιωσε την οργή της κρίσης του Θεού που έπεσε πάνω του, ούτως ώστε να φωνάξει και να πει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Αγαπητοί, ο κόσμος τον κορόιδευε. Άλλους έσωσε. Τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Ευτυχώς που ήταν ο Χριστός. Ήταν εκείνος που έπρεπε και ο τελειωτής της πιστεώς μας, ούτως ώστε σε αυτές τις προκλήσεις δεν υπέκυψε. Αν ήσουν εσύ ή εγώ και μας λέγανε τέτοιους λόγους περιφρόνησης και υποβιβασμού, θα τους αποδεικνύαμε ότι ναι, μπορώ να κατεβώ από το σταυρό. Και θα κατέβαινα. Αλλά αν το έκανε ο Χριστός, τι θα γινότανε? Θα ήμουνα και θα έμενα ασυγχώρητος. Η αμαρτία μου και η αμαρτία σου δεν θα είχε πληρωθεί. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν θα είχε ικανοποιηθεί. Θα ικανοποιεί το η απόδειξη ότι αυτοί που κοροϊδεύαν είχαν λάθος. Αλλά δεν θα εκπληρωνότανε το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Και ο Κύριος μας, δόξα στο Θεό,
δεν τον γκούρδισαν αυτά τα λόγια. Δεν τον προκάλεσαν αυτά τα λόγια. Αλλά υπέμεινε την Εσχήνη. Γιατί ο στόχος του δεν ήταν απλώς εκείνος να δοξαστεί, αλλά ήταν να αγοράσει μια αμαρτωλή ανθρωπότητα, να γίνει δική του και να γίνει η Εκκλησία του. Αγαπητοί, μόνο όταν υπάρχει ένα τέτοιο όραμα, όταν υπάρχει μια τέτοια μπορεί κάποιος να υπομείνει την Εσχήνη. Και ο Θεός έβαλε σε μας ένα τέτοιο όραμα. Και το όραμα που έβαλε σε μας είναι ότι μια μέρα εμάς που μας έχει αραβωνιάσει με τον Υιόν του για να γίνουμε οι νύμφοι του Χριστού εκείνη την ημέρα, θα κατήσουμε στη δόξα και θα συμβασιλέψουμε μετά του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι στο αιώνιο σχέδιο του Θεού είναι να κρίνουμε τον κόσμο. Εσείς λέει δεν ξέρετε ότι θα κρίνετε αγγέλους, ότι θα γίνετε οι κριτέ εκείνη την ημέρα τη δοξασμένη του Κυρίου και τους παρατηρεί, διότι κάθε μπορείτε να κρίνετε αυτά που είναι τόσο μικρά. Αγαπητοί, όταν έχεις ένα τέτοιο όραμα, όταν φωλιάζει μέσα στην καρδιά μια τέτοια πίστη και όταν εξασφαλίζεται και το πιστεύει ο πιστός σε ένα τέτοιο μέλλον, δεν το πειράζουνε τι λέει ο κόσμος. Δεν το πειράζουνε που τον λένε καθυστερημένον. Δεν τον πειράζουνε που δεν τον λένε ότι δεν είναι σύγχρονος και μοντέρνος. Διότι ξέρει τι κάνει, ξέρει που πάει, ξέρει ποιον ακολουθεί και ποιος είναι εκείνος που πάει μπροστά. Και εδώ λέει λοιπόν ότι ο Χριστός καταφρόνησε την Εσχήνη, όχι την υπόμεινε, αλλά την καταφρόνησε. Αυτή η λέξη είναι κλειδί, σπουδαίο. Αγαπητοί, αντί αυτά που του λέγανε να τον κουρδίσουνε και να τους κάνει εκείνο που θέλανε, ο Κύριος μας, αγαπητοί, τα καταφρόνησε. Η λέξη αυτή κρύβει ότι δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τι ζητάνε. Δεν ξέρουν τι χάνουν όταν δεν μένουν στην ευλογημένη αλήθεια του Θεού. Εγώ ήρθα μέσα στο Χριστό, ήτανε να κάνω το έργο της σωτηρίας. Και έτσι όλα αυτά που του γινώσανε γύρω τα καταφρόνησε μαζί με όλα τα άλλα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα γύρω από το Σταυρό του Χριστού. Και προχωρεί ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, και λέγει αφού κατεφρόνησε εκείνα που γινώσανε εκεί στο Σταυρό και είχε μπροστά του αυτό το ευλογημένο θέλημα του Θεού να σώσει τον αμαρτωλό, να πληρώσει το χρέος του αμαρτωλού,
το υπέμεινε και ήπιε το ποτήρι μέχρι το τέλος. Και έρχεται το δεύτερο που πρέπει απόψε να κοιτάξουμε. Και το δεύτερο, αγαπητοί, το λέει σε αυτό το εδάφιο. Και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Πέρασε ό,τι πέρασε. Κοροϊδεύτηκε. Πόνεσε. Ήρθε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα του θανάτου. Φώναξε με κραυγή και εξέπνευσε. Τον βάλαν οι άνθρωποι στον τάφο. Αλλά αναστήθηκε. Και λέει εδώ πέρα ότι αφού αναστήθηκε, εκάθισε στα δεξιά του πατέρα. Κάτσε σε μια θέση σπουδαία και αναγκαία για τον αμαρτωλό, εκείνον που μετάνιωσε, εκείνον που δέχτηκε τη σωτηρία, εκείνον που αναγεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Κύριος μας είχε περιγράψει ότι ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος του πιστού οδηπόρου είναι στενός και τεθλιμμένος. Και εφόσον είναι στενός και τεθλιμμένος, αγαπητοί, χρειάζεται κάποιον να στέκεται κοντά του, να συμπαραστέκεται στην ανάγκη του, να μεσητεύει όταν χρειάζεται. Και έτσι τι γίνεται, να γίνει πλέον όχι μόνο σωτήρας, αλλά να γίνει ο παράκλητος, ο οποίος συνέχεια παρουσιάζει μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού το έργο της αγοράς του αμαρτωλού. Γι' αυτό ο Χριστός όταν αναστήθηκε εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και υπάρχει μια αποκάλυψη στην επιστολή προς Κορινθίους που μας λέγει ότι σε αυτή τη θέση στα δεξιά του Πατέρα θα μείνει μέχρι την ημέρα που το πρόβλημα εκείνου που έφερε αυτή την καταστροφή στον κόσμο του διαβόλου θα τακτοποιηθεί. Θα κλειστεί στη φυλακή. Δεν θα μπορεί να βλάψει πλέον τους ανθρώπους τους δικούς του. Και τότε μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός ο Υιός, ο Χριστός, θα μπει πάλι στην αρχική σχέση για να είναι όπως ήσανε προτού μπει η αμαρτία. Βλέπουμε λοιπόν στη ζωή του Ιησού όταν ήταν στον ουρανό, ήταν μαζί με τον Πατέρα, δημιούργησε μαζί με τον Πατέρα, έφτιαξε τα ορατά και τα όρατα και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι χωρίς αυτού δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έγινε. Κατόπιν αποκαλύπτει το μεγάλο μυστήριο που ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο και λέγει ο Απόστολος ότι ο Χριστός. Παρόλο που ήταν ίσα με τον Πατέρα, εκένωσε Αυτόν και έγινε όμοιος με εμάς και εκτέλεσε το έργο της σωτηρίας για να έχουμε εμείς δια της πίστεως στο όνομα το δικό του αιώνια ζωή. Στο πρώτο στάδιο ο αιώνιος λόγος.
στο δεύτερο στάδιο είναι ο άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι παρουσίασε τον εαυτόν του, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να εκτελέσει όλες τις απαιτήσεις του Θεού και να αποκτήσει για μας αιώνια λύτρωση. Και αφού το κατάφερε επάνω στο Σταυρό, χωρίς να τορτοίσουν όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν, ύστερα εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Είναι η τρίτη θέση, η ευλογημένη, που ο Κύριος μας παίρνει υπερημών. Και εκεί, αγαπητοί, μεσητεύει υπερημών. Και λέει ο Λόγος του Θεού πολύ καθαρά ότι ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος. Και βλέπουμε το τραγικό λάθος που έχει γίνει στο θρησκευτικό κόσμο να έχουν πάλι άλλους μεσίτες. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ο Χριστός γι' αυτό αναστήθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα και τώρα μεσητεύει περιμόν. Και εμείς με τη μεσητεία εκείνου, με την προστασία εκείνου, με τη βοήθεια εκείνου φτάνουμε στο στόχο. Φτάνουμε στον ουρανό και στη δόξα για να γίνουμε η νύμφη του Αρνίου, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στο τρία χωρίο μας αναφέρει ο Απόστολος και μας καλεί, διότι συλλογίστητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών, τη αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμνετε χαυνούμενοι κατά της ψυχάς σας. Τι λέξεις θαυμαστές και αποκαλυπτικές είναι αυτές. Διότι συλλογίστητε. Ο συλλογισμός είναι κάτι που συγκεντρώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί. Και μέσα σε αυτό το συλλογισμό πολλές φορές ο άνθρωπος αποτυγχάνει. Παραδείγματος χάρη, όταν ο διάβολος πήγε στην Εύα και της έδειξε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και της το παρουσίασε ότι ήταν το δέντρο που θα της έδινε την υπέρτατη γνώση για να γίνει όμοια με τον Θεό, συλλογίστηκε και αποφάσισε ότι έπρεπε να το πάρει. Και εδώ ο Απόστολος λέγει σε εμάς τους καινούριους που ταξιδεύουμε στον δρόμο για τον ουρανό, να συγκεντρώσουμε το συλλογισμό μας, τη σκέψη μας, τη διαχείριση του νου μας σε αυτόν και σε όλα που εκείνος έκανε για μας. Με άλλα λόγια, μας τραβάει από την προσοχή να κοιτάξουμε τη δική μας αδυναμία, τη δική μας έλλειψη. Γιατί έχουμε ένα πρόσωπο που είναι εκεί στα δεξιά του Πατέρα, που μας έχει αγοράσει και είμαστε δικοί του και ενδιαφέρεται για μας κάθε στιγμή να μας τακτοποιεί μπροστά στον Πατέρα και έτσι ο δρόμος μας να είναι ασφαλής για τον ουρανό. Λοιπόν, εδώ λέγει συλλογίστητε. Τι να συλλογιζόμαστε?
περνάμε από δυσκολίες. Και ιδίως τώρα με τον κορονοβάιρο, περνάμε πολλές δυσκολίες. Και πολλές φορές αυτές οι δυσκολίες γίνονται πολύ βαριές. Όταν με ειδοποίησε το Χέρτε Πάρπεν ότι έπρεπε να πάω σε απομόνωση για 14 μέρες και μου είπανε δεν θα βγω από το σπίτι, δεν θα πάω για περπάτημα, δεν θα δεχτώ κανέναν μέσα στο σπίτι, ένιωσα ότι ήμουν φυλακισμένος. Αγαπητοί, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο θαυμαστό που πέρασε νωρίτερα από τον δρόμο, που ένιωσε και πέρασε κάθε είδος πειρασμού, ο οποίος κοροϊδεύτηκε πάρα πολύ στον κόσμο, ο οποίος έγινε εκείνος που μας αγόρασε. Όταν λοιπόν σκέφτεσαι ότι εκείνος ο οποίος πέρασε όλη την κατάσταση αυτή και νίκησε, αποκτάμε αυτή την εμπιστοσύνη να του πούμε αμήν Κύριε μου, και εγώ σε αυτή την περίπτωση της απογοήτευσης, του φόβου, της απελπισίας, του διωγμού, της αρρώστιας, ό,τι και να είναι. Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Μην κοιτάζεις να βρεις παράδειγμα σε ανθρώπους. Έχουμε το μέγιστο των παραδειγμάτων, τον Ιησού, που μας είπε εδώ ο Απόστολος, είναι ο αρχηγός και είναι ο τελειωτής της πίστης μας. Λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος αγαπητή και λέγει τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τι αυτήν αντιλογία εις αυτόν. Πέρασε τέτοια αντιλογία. Έκανε ένα θαύμα, το έκανε με τη δύναμη του πονηρού. Έκανε μια ευεργεσία, πρόσβαλε και χάλασε το Σάββατο. Όλο ένα ήταν σημείο αντιλογωμένων. Αγαπητοί, ο πιστός δεν μοιάζει σαν τον πολιτικό, ο οποίος ό,τι κάνει, κάνει για να αρέσει στους ψηφοφόρους του. Ο πιστός ενδιαφέρεται να αρέσει σε εκείνον που τον κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Από εκείνον που πέθανε πάνω στο σταυρό για τις δικές του αμαρτίες. Από εκείνον που είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για αυτόν. Από εκείνον που θα είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Αυτό τον ενδιαφέρει, τον πιστό. Διότι αν αρέσει σε όλους τους ανθρώπους και παραβαίνει το θέλημα του Θεού, έχει αποτύχει στη ζωή του. Και εδώ μας λέγει ότι ο Κύριος μας ήταν ο πρώτος που πέρασε. Και μας τα λέει αυτά για να πάρουμε το μάθημα να μην αποκάμουμε. Αλλά η ώρα μας πέρασε και σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε με τη χάρη του Θεού την άλλη εβδομάδα, γιατί είναι σπουδαία θέματα για τη ζωή μας. Ο Κύριος αγαπητοί να μας ευλογήσει όλους πλούσια, να μας κεφάσει με τη χάρη Του, να μας δώσει δύναμη να περάσουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ας Τον ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας,
Πολύ σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για το λόγο σου που μας δείχνει συνέχεια το δικό σου πρόσωπο, τη δική σου ζωή, τι έκανες εσύ για μας, τι κάνεις τώρα για μας και τι θα κάνεις στην αιωνιότητα για μας. Κύριε, δώσε μας χάρη. Πράγματι, να αποβλέπουμε σε σέναν που είσαι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Κύριε μας, όλα αυτά τα φέρνουμε στο θρόνο σου, στο όνομα του αγαπητού σου Υιού και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αγαπητοί, θα συνεχίσουμε αυτή τη συνάθλησή μας για τον Κύριο με προσευχή για τα θέματα που έχει η Εκκλησία και ιδιαίτερα για αυτό το θέμα τώρα που βρισκόμαστε να μην μπορούμε να συναντηθούμε στο όνομα του Χριστού και είμαστε απομονωμένοι ο καθένας στα σπίτια του, η δύναμη του Κυρίου να μας ζωγονεί. Καληνύχτα σας και ο Κύριος μαζί μας.